Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Πρώτα όμως, πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε στα νέα λοιπόν τι παζαρεύει η κυβέρνηση με την Τρόικα. Σε 48 δόσεις τα χρέη απλήρωτα στην εφορία για 1 δις τον μήνα. Μάξι ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία που αυξάνονται με εκρηκτικό ρυθμό 1 δισεκατομμυρίου το μήνα, σχεδιάζει η κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να θέσει το θέμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 48 δόσεις. Και παρακάτω διαβάζουμε για την Χρυσή Αυγή που εξαπλώνεται στη γειτονιά του Φίσα. Τρικάκια της Χρυσής Αυγής προέτρεπαν και χθες τους πολίτες να ψηφίσουν τους υποψηφίους της Β' Πειραιός, όπου η δράση της φουντώνει 9 μήνες μετά την δολοφονία του Φίσα. Δεξιά βλέπουμε επιτέλους ξύπνησαν, χρειάστηκε το μήνυμα της κάλπης για να ξυπνήσουν στην κυβέρνηση. Αγνώντας προφανώς ότι η ψήφος περνάει και από την τσέπη, άφησαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία να συσσωρεύονται, χωρίς να έχουν προβλέψει μια δυνατότητα ρύθμισής τους σε πολλές δόσεις. Τώρα ψάχνουν λύση. Αλλά τον πορασμένο μήνα δημιουργήθηκαν ληξιπρόθεσμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Χρειάζεται και άλλη απόδειξη για την υπερφορολόγηση των Ελλήνων. Αυτά από Τα Νέα. Περνάμε στο Έθνος. Συνεχίζουν το σκληρό ροκ με ορίζοντα την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Πώς απαντούν τα κόμματα στα νέα μηνύματα. Σε νέα φάση αντιπαράθεσης εισέρχεται η πολιτική ζωή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μεγαλύτερη ένταση τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών. Επιχειρεί να μπλοκάρει κυβερνητικές αποφάσεις με πρώτες τις επιλογές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του Κοινωνικού Επιτρόπου. Το Μέγαρο Μαξίμου αποκρούει τις προσπάθειες και ετοιμάζει ένα σχηματισμό. Παρακάτω βλέπουμε τον κύριο Κουβέλιο που είναι μετέωρος σε θέμα ηγεσία στη Δημάρ, ενώ η Χρυσή Αυγή διψήφια ποσοστά σε 12 νομούς. Πέμπτη φάλαγγα στην Ελλάς. Δεξιά βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά και φλερτ με Καρατζαφέρη διαβάζουμε, ανασχηματισμός μέσα στον Ιούνιο. Ενώ βέτο κατά ρηπάς πολιορκία διαρκείας στην κυβέρνηση, διαβάζουμε από τον κύριο Τσίπρα, ενώ για την Ελιά βλέπουμε διάλογος για την κεντροαριστερά, αντισυνταγματική εκτροπή από ΣΥΡΙΖΑ. Και δεξιά για τις Ευρωκάλπες, καμπανάκι στο Βερολίνο για αλλαγή πολιτικής. Η Άγγελα Μέρκελ είναι αποδέκτης των μηνυμάτων που εστάλησαν από τις κάλπες. Η Καγκελάριος δεν δείχνει διάθεση για αναθεώρηση της σκληρής γραμμής που επιβάλλει. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε το ένθετο που έχει σήμερα το Έθνος Εργασία. Μόνιμη και τελωνία και ελμενικό, αιτήσεις τον Ιούνιο για 1060 νέες προσλήψεις. Στον Ελεύθερο Τύπο τώρα βλέπουμε οι πρώτες κινήσεις μετά το μήνυμα της κάλπης, ανασχηματισμός και μείωση φορολογίας. Προχωρούν άμεσα η εφαρμογή του αναπτυξιακού σχεδίου, η υλοποίηση του ΕΣΠΑ και η ελαφρύνση των οικοκυριών με μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Στο τραπέζι είναι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα για διόρθωση των αστοχιών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην πραγματική οικονομία. Ενώ δεξιά βλέπουμε το σκληρό ροκ από Τσίπρα που επιμένει για πρόωρες εκλογές. Στον αέρα βρίσκεται ο Κουβέλης, ψάχνονται τα στελέχη μετά την πανολευθερία της Δημάρ. Γκρίνια ωστόσο υπάρχει και στους ανεξάρτητους Έλληνες που συνεδριάζουν αύριο. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πως ανοίγει σήμερα στις Βρυξέλλες η συζήτηση για την πορεία της Ευρώπης, τα 12 πρόσωπα που ανέδειξαν οι κάλπες. Μουδιασμένη είναι ο Λαν Κάμερον Μέρκελ μετά το ακροδεξιό σοκ. Στην Καθημερινή βλέπουμε τον ανασχηματισμό πρώτων πυλών, ντόμινο αλλαγών με κλειδί το Υπουργείο Οικονομικών. Συνάντηση Σαμαρά με Βενιζέλο την Πέμπτη. Ενώ παρακάτω βλέπουμε φωτογραφία του Ματέο Ρέντζι, νικητή στην Ιταλία. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός λοιπόν, Ματέο Ρέντζι, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους νικητές των ευρωεκλογών, αφού το Δημοκρατικό Κόμμα ξεπέρασε το 40%, αφήνοντας μακριά πίσω του το κίνημα των 5 αστέρων του Πέπε Γκρίλο. Η ευρεία επικράτηση του Ρέντζι προκάλεσε ενθουσιασμό στις αγορές. Το χρηματιστήριο του Μιλάνου σημείωσε άνοδο στο 3,61%, ενώ υποχώρησαν σημαντικά τα σπρεντ των ιταλικών ομολόγων. Περνάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Προειδοποίηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση. Μπλόκο Τσίπρα. Στοπ σε νέα μέτρα και ιδιωτικοποιήσεις. Στοπ στην εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Και στοπ στην διοικητή του ΤΑΦΤΑΦΕ Επίτροπος Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το αίτημά του για εκλογές, το σύντομότερο δυνατό, επανέλαβε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, λειτουργώντας ως βασικός παράγοντας των εξελίξεων. Κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεσμεύει τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε νέα μέτρα. Επίσης, να μην τολμήσει να διορίσει διοικητή στην Τράπεζα της Ελλάδος και επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για την Ευρώπη, όπου γράφει φασισμός, με τα σεισμικές λοιπόν δονήσεις στην Ευρώπη από την ραγδαία άνοδο της αντιευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Εκλογές εδώ και τώρα ζητάει η Μαρί Λεπέν, αρχίζει σήμερα στις Βρυξέλλες το παζάρι για τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανταποκρίσεις από Βρυξέλλες, Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο καθώς και Ρώμη. Αυτά και από την Εφημερίδα των Συντακτών. Στην Ελευθεροτυπία βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ ανακοινή θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου. Ομολογία ήττας από τους εταίρους. Στόχος τους είναι να μπλοκάρουν το ΣΥΡΙΖΑ όσο ακόμα προλαβαίνουν. Ενώ παραπάνω βλέπουμε την προειδοποίηση του Τσίπρα που λέει όχι άλλα μέτρα. Και παρακάτω βλέπουμε για την νέα Ευρωβουλή που το μεγαλύτερο ποσοστό έχουν οι σοσιαλδημοκράτες σοσιαλιστές. Μετά οι δεξιοί ευρωσκεπτικιστές και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Παρακάτω βλέπουμε παγωμάρα από την άνοδο των ακροδεξιών και στο 57% έφτασε αυτή τη φορά η αποχή. Στην Δημοκρατία βλέπουμε πως ζητάει να εγκρίνει τις κρίσιμες αποφάσεις για ειρηνική συνύπαρξη με το Σαμαρά. Μερίδιο στη διακυβέρνηση θέλει ο Τσίπρας. Αρχή με Επίτροπο και Τράπεζα Ελλάδας. Οι παρενέργειες της ιδιωτικοποίησης από την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεξιά βλέπουμε πως ο Βενιζέλος προτείνει την κατάργηση του μπόνους των 50 ευρών και δήλωση σοκ ενώπιον του Προέδρου πως πρέπει να αντιμετωπιστεί ο ευρωσκεπτικισμός. Διαβάζουμε. Και πάνω-πάνω τα τελικά αποτελέσματα στο 100% των τμήματων ψήφικε ποσοστά για τα 42 κόμματα που μετήχαν στις φετινές ευρωεκλογές. Στην ημερεσία τώρα βλέπουμε άνοδος 2,27% στο χρηματιστήριο, πτώση στα σπρέντς ωστόσο. Η ώρα της οικονομίας λοιπόν, η αγορά αντέδρασε θετικά και αναμένει νέες πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση. Ενώ παραπάνω βλέπουμε πως στις 5 Ιουνίου οι αποφάσεις για μείωση του βασικού επιτοκίου. Φθηνό χρήμα στις επιχειρήσεις από το ΕΚΤ, προαναγγελία του Μάριο Ντράγκη για παροχή ρευστότητας. Και παρακάτω βλέπουμε πως χρονικά τοποθετείται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για την αντίστροφη μέτρηση και για τον ανασχηματισμό. Στην Αυγή βλέπουμε φρένο Τσίπρα στα σχέδια του Σαμαρά. Να μην διανοηθεί να εφαρμόσει τις κρυφές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι της Τρόικας, να μην εφαρμόσει νέα μέτρα λιτότητας περικοπών μισθών, συντάξεων και απολύσεις, να ξεχάσει την ιδιωτικοποίηση του νερού, να μην διανοηθεί να εκποιήσει δημόσια περιουσία και ιδιαίτερα παραλίων και να μην επιχειρήσει να προκαταβάλει την επόμενη κυβέρνηση, διορίζοντας νέο διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και νέο επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συνένωση. Ήταν τα 5 στόπ, όπως χαρακτηριστικά γράφει, του Αλέξη Τσίπρα. Στον ριζοσπάστη διαβάζουμε να εντείνουμε τη δράση για ανασύνταξη του κινήματος και τη Λαϊκή Συμμαχία. Ανακοίνωση λοιπόν του ΚΚΕ για το αποτέλεσμα των εκλογών της 18ης και 25ης Μάη του 2014. Τα ποσοστά λοιπόν εκφράζουν από τις εκλογές τάση επανασυσπήρωσης γύρω από το ΚΚΕ και απήχηση των θέσεών τους σε ψηφοφόρους. Εκφράζουν επίσης ένα ποσοστό αποδοχής της θεμελιακής θέσης του ΚΚΕ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μονοπόλια και τις κυβερνήσεις που στηρίζουν τον ευρωμονόδρομο. Στην αυτεμπορική βλέπουμε ότι στις Βρυξέλλες είναι έντονος ο προβληματισμός για το υψηλό ποσοστό των ευρωσκεπτικιστών. Η κάλπη των ευρωεκλογών οθεί σε αλλαγή την Ευρώπη. Διαβάζουμε λοιπόν πως το εκλογικό αποτέλεσμα της Ευρωκάλπης δεν φαίνεται να έστειλε κάποιο μήνυμα στην αγορά. Στην Ευρώπη οι μετοχές καθοδηγήθηκαν από την εντυπωσιακή άνοδο του Ιταλικού και Γερμανικού χρηματιστηρίου. Και θα κλείσουμε την πολιτική μας ενημέρωση με την Εσπρέσο, όπου διαβάζουμε ξετυλίγεται το κουβάρι για τον 31χρονο που έφαγαν στον Κορυδαλό. Ποιοι του έκλεισαν το στόμα και γνώρισε τους δολοφόνους των Χρυσαυγητών, διαβάζουμε στην Εσπρέσο. Είχε συμβόλαιο θανάτου από βαρυπινίτη για υψηλόβαθμο αστυνομικό. Είδαμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, να δούμε όμως τώρα τι γίνεται και στις αθλητικές. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Sport Day, όπου διαβάζουμε πάρτι, είναι ο κεντρικός τίτλος. Ο Μπαρτζόκας δηλώνει πως παραμένει δύσκολο, ενώ ο Αλβέρτης μπήκαμε χαλαρά. Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 89-64 τον ΠΑΟ και ισοφάρισε στους τελικούς της Α1. Σειρά έχει τώρα
η Goal News, όπου βλέπουμε τον διέλυσε ο τίτλος. Μετά τον Πειραιά, ο Ολυμπιακός πήρε και τον ντέρμπι. Αυτοδύναμος και με 25 πόντους, 89-64 η διαφορά. Πάρτι στο ΣΕΦ λοιπόν, το οποίο ισοφάρισε με τη μεγαλύτερη ερυθρόλευκη νίκη σε τελικούς μετά το 1900, μετά το 96. Στο φως των σπορ τώρα βλέπουμε τον Πειραιά Μπάριζα, 89-64 και 1-1. Ο Ολυμπιακός διέλυσε τον Παναθηναϊκό με την δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά στην ιστορία της Α1 μετά το ιστορικό του 73-38 του 1996. Ξέσπασμα διαρκείας από τον πρώτο ως το τελευταίο δευτερόλεπτο για μια επιβλητική νίκη στο ΣΕΦ που ανέδειξε και τις τεράστιες διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στην πράσινη τώρα διαβάζουμε θέμα ωρών να υπογράψει ο Πεκταράς που θα κάνει τη διαφορά στο κέντρο. Βόμβα από ισοπαλία. Δαγκωτό, διαβάζουμε παρακάτω, καλό στα παιδιά. Το τρολάρισμα μέσω της κάλπης ενός βαμμένου κατά πράσινου Μανιάτη. Και σε προχωρημένες επαφές για μεταγραφική έκπληξη επιπέδου Champions League. Διαβάζουμε σήμερα στην πράσινη. Στην ώρα των σπορ τώρα βλέπουμε πως η ΑΕΚ προχωράει. Την 5η στις 11 το πρωί ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση για τον νόμο. Έτοιμος ο φάκελος της αδειοδότησης. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε Κερκόπορτα άνοιξε στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πλήρωσε την μη ενεργή συμμετοχή της στις εκλογές. Άτομα που δεν θέλουν καθόλου το γήπεδο στη ΣΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι βασικά στελέχη του συνδυασμού του Βασιλόπουλου, οι οποίοι καπελώνουν με παραπλανητική τακτική τους πολλούς και ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν πόλεμο. Στον πρωταθλητή βλέπουμε ο νόμος του Πειραιά, Γλέντι χωρίς ανάσα. Top chef ο Πρίντεζης που έκανε πάρτι στα καλάθια, ο διεθνής forward με 18 πόντους και 6 rebound. Αυτός είναι λοιπόν ο θρύλος, διαβάζουμε παρακάτω, όλη μια γροθιά. Συν 25 ακόμη, διαβάζουμε, ενώ δεξιά βλέπουμε ο δεύτερος τελικός για τον Μανολά. Μπενφίκα και Σεβίλη σφάζονται για τον Κώστα. Κανένα σχόλιο ωστόσο στον Πειραιά. Στον Γαύρο τώρα βλέπουμε 25 για πλάκα, φοβερό γλέντι στον Βάζελο με 89-64 στο ΣΕΦ και 1-1. Ο θρύλος έδειξε ποια είναι η καλύτερη ομάδα και έριξε 25 πόντους στο κεφάλι στους πράσινους που δείχνουν ότι δεν μπορούν. Πάμε λοιπόν για το 1-2 την 5η. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε όλα για Φιγκόβασον. Ο θρύλος παρά τις δυσκολίες, οικονομικό και σφήνες και άλλες ομάδες δεν τα παρατάει και σπρώχνει χοντρά για τον 25χρονο κανονιέρι που είναι μακράν ο νούμερος ένας στόχος τους στις μεταγραφές. Στην Live Sport τώρα βλέπουμε κανόνια είναι ο κεντρικός τίτλος, ενώ αριστερά βλέπουμε πως κερδίζει πόντους ο Πορτογάλος Κίλερ, μένει ελεύθερος από την Μπεσίκτας και απασχολεί, ενώ ο Ραϊόλα φέρνει τον Σουηδό διεθνή φόρο. Όλα θέλει να φύγει από την Ρεν και με 2,5 εκατομμύρια γίνεται η δουλειά. Ενώ δεξιά βλέπουμε για την χθεσινή νίκη με 89-64 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τίτλο «Το λιμάνι είναι βαθύ». Ο θρύλος ισοπαίδωσε τον ΠΑΟ με την δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά στην Α1 μετά το ιστορικό 73-38 και έκανε το 1-1. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έβαλε τα καλάθια στα πράσινα φαντάσματα από τα αποδυτήρια, διαβάζουμε σήμερα στην Live Sport. Ενώ κλείνουμε την αθλητική μας ενημέρωση με την Γάτα, όπως πάντα, όπου διαβάζουμε πρόσβαση στις top ομάδες της Ισπανίας έχει ο Μίτσελ. Διαλέγει παίκτη από τους φίλους του, έχοντάς το σε εισαγωγικά, έτοιμος να παίξει μεγάλη μπάλα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, τι διασυνδέσεις έχει σε Ρεάλ, Ατλέτικο και Μπαρτσελώνα. Άνοιγμα και στον Τοϊβόνεν, ο οποίος βρήκε τον δικό του Μπέργκ. Και αφού είδαμε τώρα και τις αθλητικές ειδήσεις, να δούμε μερικά από τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί ως τώρα η ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoungla.gr. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο, στο οποίο βλέπουμε τους νικητές και τους ηττημένους. Θρύλε λοιπόν και ανατροπές για την ανάδειξη των αιρετών σε δήμους και περιφέρειες. Ποιοι εκλέγονται σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο στο zoungla.gr. Περνάμε σε ένα ρεπορτάζ στο επόμενο πρωτοσέλιδο από το αποκλειστικό από τη ζούγκλα, όπου διαβάζουμε «Ρουσφέτη στη γυναίκα του, πρώην δήμαρχος, ηλεκτροδότησε το οικόπεδο της συζύγου του με χρήματα των δημοτών». Ενώ στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε την βροχή αστεριών με μια timeless κάμερα του zoungla.gr, το οποίο τράβηξε την βροχή αστεριών, όπως είπαμε και πριν, στο όρος Δύρφης της Εύβοιας. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με πολλά ενδιαφέροντα θέματα.
Το κομμωτήριο We Love Hair στο The Mall Athens αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Άλλωστε, όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, η ιστορία της οικογένειας Καβαλιεράτου είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη του κλάδου της κομμωτικής στην Ελλάδα. Το νέο κομμωτήριο We Love Hair στο Μαρουσία ανήκει στην εταιρεία Μυρτό Καβαλιεράτου και Σία ΕΕ. Η Μυρτό Καβαλιεράτου γεννήθηκε μέσα σε οικογενειακή παράδοση 82 ετών στην υπηρεσία του κομμωτικού επαγγέλματος. Ο παππούς της, ο Τάκης Καβαλιεράτος και ο πατέρας της, Αλέκος Καβαλιεράτος, έπαιξαν σημαντικό ρόλο ιδρύοντας καταξιωμένες επιχειρήσεις στον χώρο των καλλιντικών και της κομμωτικής. Η Μυρτό, παράλληλα με τις σπουδές της, εργάστηκε σε αυτές, μαθαίνοντας τη δουλειά και συμβάλλοντας στην προώθηση του κομμωτικού επαγγέλματος. Ένα είναι σίγουρο, πως ένα στολίδι της κομμωτικής βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας, στο The Mall Athens. Είμαι η Μυρτό Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη, μια ευρεία γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Το πελατολόγιο μας έχει μεγάλη γκάμα, νέους και μεγαλύτερους, Έλληνες, ξένους, άντρες, γυναίκες, επώνυμους και νέοι. Οπότε έχουμε την εξειδίκευση ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις απαιτήσεις όλων των πελατών μας. Είμαστε μια ομάδα που αποτελούμαστε από 16 καλλιτεχνικούς κομμωτές και στυλίστες συγχρόνως και έχουμε άπειρες υπηρεσίες, καλύπτουμε πολύ μεγάλη γκάμα κοινού. Οι υπηρεσίες που έχουμε στο σαλόνι ομορφιάς μας είναι από βαφείο, μπαλαγιάζ, είναι οτόμπρε, οι αντάβιες, οι βαφοί μας. Επίσης, έχουμε πολύ ωραίες τεχνικές σεκούπ και ένα τέλειο εξαιρετικό προϊόν που μπορούμε να υποδεχτούμε αυτή τη χρονιά με φερεγγιότητα και τέλεια εγγύηση είναι η θεραπεία κερατίνης που προσδίδεται στα μαλλιά και αυτομάτωση και μη φριζάρισμα ένα υγιές και τέλειο αποτέλεσμα το οποίο είναι εξαιρετικό και μοναδικό μόνο στο κομμωτήριό μας. Για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2014, αυτό που έχουμε να προτείνουμε στις γυναίκες είναι να τολμήσουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στα μαλλιά τους, όπως είναι τα fix cut κουρέματα και τολμηρά ombre. Ακόμα και στα νύχια να έχουν έντονα σχέδια και πιο τολμηρά, έτσι ώστε και τα άκρα τους να συμβανδίζουν με τη μόδα και όλο το σύνολο. Πιο ωραίο από το να ξεκινάς την ημέρα σου πηγαίνοντας στο κομμωτήριο, να φτιάξεις τα μαλλιά σου, να αισθανθείς όμορφη και να συνεχίσεις την ημέρα σου κάνοντας τη βόλτα σου, τα ψώνια σου και ένα πολύ ωραίο φαγητό με τα παιδιά σου. Γι' αυτό λοιπόν σας περιμένουμε στο The Mall Athens, στο κομμωτήριο We Love Hair στο επίπεδο 0 και σας προκαλούμε να μπείτε στο site μας, στο www.welovehair.gr για να βρείτε πολύ προσιτές τιμές, οι οποίες είναι απολύτως value for money.
So I think I'm gonna write you and tell you that I know it's been forever and ever and evermore. Χειροποίη τα στρώματα, Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Findforme, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Και κύριοι, καλημέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί σήμερα Τρίτη ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να συμμετάσχει στο δείπνο εργασίας αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μαζί με τον κύριο Σαμαρά στις Βρυξέλλες θα ταξιδέψει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα συμμετάσχει στη συνάντηση των πρωθυπουργών και αντιπροέδρων των κυβερνήσεων των 19 κρατών μελών που ανήκουν στο μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρλο Παπούλια την Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Στο 3,89% ανέρχεται η διαφορά μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου με ενσωματωμένο το 100% των ψήφων. Η αποχή ανέρχεται περίπου στο 40% καθώς ψήφισε το 59,96%. Ποιοι όμως εκλέγονται ευρωβουλευτές? Από το ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται ο Μανώλης Γλέζος, η Σοφία Σακοβράφα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, η Κωνσταντίνα Κούνεβα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος και ο Κωνσταντίνος Χρυσόγονος. Από τη Νέα Δημοκρατία εκλέγονται η Ελίζα Βόζενμπεργκ, η Μαρία Σπυράκη, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Γιώργος Κίρτσος και ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Από τη Χρυσή Αυγή εκλέγονται ο Λευτέρης Συναδεινός, ο Λάμπρος Φουντούλης και ο Γιώργος Επιτίδιος. Από την Ελιά η Εύα Καηλή και ο Παντελής Καψής. Από το Ποτάμι ο Γιώργος Γραμματικάκης και ο Μιλτιάδης Κύρκος. Από το ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης και ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος. Και από τους ανεξάρτητους Έλληνες ο Γιώργος Ρωμανιάς. Αύξηση των δόσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις 12 σε τουλάχιστον 48 προτίθεται να ζητήσει η κυβέρνηση από την Τρόικα υπό το βάρος των απογοητευτικών στοιχείων για
το βουνό των ληξιπρόθεσμων μονοφυλών που ψηλώνει μήνα-μήνα επικίνδυνα, στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών θεωρούν πως και η Τρόικα δεν μπορεί παρά να βάλει νερό στο κρασί της και σχεδιάζουν να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια ώστε το συντομότερο δυνατό οι φορολογούμενοι με ιδιαίτερη έμφαση στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους να έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τους ληξιπρόθεσμους φόρους τους σε τουλάχιστον 48 μηνιαίες δόσεις. Όλο το ρεπορτάζ στο zoogla.gr. Αέρας πολυτέλειας πλέει από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς το μεγαλύτερο και νεότερο κρουαζιερόπλοιο, το Regal Princess, έχει αγκυροβολήσει εκεί από σήμερα τα ξημερώματα. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στην Ιταλία, έχει μήκος 330 μέτρα, 50 άτομα πλήρωμα, ζυγίζει 142.714 τόνους και στα 18 καταστρώματά του μπορεί να φιλοξενήσει 3.560 επιβάτες σε 1.780 καμπίνες. Τον πλοίαρχο του Regal Princess, Edward Perrin, υποδέχονται στελέχη του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Το κρουαζιερόπλοιο ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι στις 16 Μαΐου και θα συνεχίσει με κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Καλό και ζεστό καιρό σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις που τις θερμές ώρες της ημέρας θα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, από 17 έως 30 βαθμούς στην Ήπειρο, από 15 έως 33 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά και από 17 έως 30 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλημέρα σας. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας και πάμε τώρα να δούμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ζήτησε εκλογές. Πρόωρες εκλογές λοιπόν και άμεση προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία ζήτησε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Τσίπρας βασίστηκε στο αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής και επεσήμανε ότι πλέον, έπειτα από την έκβαση της ψηφοφορίας, κανείς δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε κρίσιμες αποφάσεις για αυτήν τη χώρα. Ισχυρότερη από τον ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία στις περιφέρειες της χώρας. Είχα την ευκαιρία να εκθέσω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τις εκτιμήσεις μας για το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Ένα αποτέλεσμα που δημιουργεί ένα εντελώς νέο πολιτικό τοπίο. Έχουμε μία ιστορική ανατροπή, πολιτική ανατροπή και νέους σχετισμούς δύναμης. Δεν είναι μόνο η μεγάλη, σημαντική, καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με 4 μονάδες, αλλά είναι και το γεγονός ότι τα δύο κόμματα που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισμό έχουν απώλεια 11 και πλέον μονάδων από το ποσοστό, από τα ποσοστά που κατέγραψαν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές τον Ιούνιο του 2012. Εάν χθες είχαμε εθνικές εκλογές, τα δύο αυτά κόμματα θα είχαν αρθριστικά και με βάση τον εκλογικό νόμο που ισχύει 94 βουλευτές από 162 που έχουν σήμερα στη Βουλή. Αυτό συνιστά μία πολύ μεγάλη δυσαρμονία ανάμεσα στη βούληση του Λαϊκού Σώματος και στους συσχετισμούς που υπάρχουν στη σημερινή Βουλή. Και όταν καταγράφεται μια τόσο έντονη
δυσαρμονία, είναι προφανές ότι κανείς δεν νομιμοποιείται και ιδίως αυτή η Βουλή δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε κρίσιμες αποφάσεις που θα δεσμεύσουν το λαό και τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Και σε κάθε περίπτωση δεν νομιμοποιείται αυτή η Βουλή να εκλέξει τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το Σύνταγμά μας άλλωστε ορίζει ότι όταν υπάρχει μια τόσο έντονη δυσαρμονία της λαϊκής βούλησης με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική, τότε η λύση είναι η προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία. Κατέθεσα λοιπόν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άποψή μας ότι πρέπει με συντεταγμένο και ομαλό τρόπο, το συντομότερο δυνατό, να υπάρξει προσφυγή σε εθνικές εκλογές προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Χθες βράδυ άκουσα τον Πρωθυπουργό, άκουσα και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, καλό είναι να ξέρεις και να κερδίζεις αλλά και να χάνεις. Και όταν χάνεις να παραδέχεσαι την ήττα. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάστηκε χθες σαν να ήταν αυτός που κέρδισε με 4 μονάδες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, τον καλό να μην διανοηθεί, να εφαρμόσει τα σχέδια που είχε έτοιμα στα συρτάρια του για μετά τις ευρωεκλογές. Τον καλό να μην διανοηθεί, να εφαρμόσει νέα σκληρά μέτρα λιτότητας, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, απολύσεις, να μην διανοηθεί την ιδιωτικοποίηση του σημαντικότερου δημόσιου αγαθού που είναι το νερό, να μην διανοηθεί να προχωρήσει σε εκποιήσεις της δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα των παραλιών μας ή φυλέτων ιδιαίτερου φυσικού κάλους που πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο πλούτο ως φυσική ανεκτήμητη κληρονομιά. Τέλος, προειδοποιούμε τον Πρωθυπουργό να μην διανοηθεί να προχωρήσει στον διορισμό του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και στον διορισμό του επόμενου Επιτρόπου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίχως τη συμφωνία του μεγαλύτερου κόμματος στη χώρα, δίχως την ευρύτερη πολιτική συνένεση, διότι δεν νομιμοποιείται να παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν τη χώρα και το λαό για πολλά χρόνια, για τα επόμενα χρόνια, με τα ποσοστά που κατέγραψε χθες, έχοντας δηλαδή ποσοστά μειοψηφία στο λαϊκό. Να δούμε όμως τώρα τι γράφει και ο ευρωπαϊκός τύπος, ο οποίος τελεί υπό το σοκ του πολιτικού σεισμού που αποτελούν οι επιδόσεις των ευρωφοβικών κομμάτων στις ευρωεκλογές και ιδιαίτερα η επίδοση του Εθνικού Μετώπου, το οποίο είναι το πρώτο κόμμα της Γαλλίας με ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 26%. Ο ευρωπαϊκός τύπος τελεί σήμερα υπό το σοκ του πολιτικού σεισμού που αποτελούν οι επιδόσεις των ευρωφοβικών κομμάτων στις ευρωεκλογές και ιδιαίτερα η επίδοση του Εθνικού Μετώπου, το οποίο πλέον είναι το πρώτο κόμμα της Γαλλίας με ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 26%. Είναι η πρώτη φορά που το αντιευρωπαϊκό αντιμεταναστευτικό κόμμα κερδίζει εκλογές σε εθνικό επίπεδο στα 40 χρόνια της ύπαρξής του. Οι Γάλλοι δεν θέλουν πλέον να κυβερνώνται από εκείνους εκτός των συνόρων μας, από επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τεχνοκράτες που δεν είναι αιρετοί. Θέλουν να προστατευτούν από την παγκοσμιοποίηση και να ξαναπάρουν τα ενία της μοίρας τους, δήλωσε η θριαμβεύτρια Λεπέν. Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί ο Φρανσουά Ολάτ στη Γαλλία. Η νίκη του Εθνικού Μετώπου αποτελεί ένα σοκ που θα συγκλονίσει τη Γαλλία και ολόκληρη την Ευρώπη, γράφει η Liberation. Η Βρετανική Times αναφέρονται στο θρίαμβο του Βρετανικού Αντιευρωπαϊκού Κόμματος UKIP. Για ισχυρή τιμωρία των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων κάνει λόγο στον πρωτοσέλιδο τίτλο της η Ισπανική El País. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, κάλεσε σήμερα τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις να ενωθούν μετά τη σημαντική άνοδο των ευρωφοβικών και αντιευρωπαϊκών δυνάμεων στις ευρωεκλογές. Παραμένουμε στις ευρωεκλογές, αυτή τη φορά όμως για να δούμε πώς μοιράστηκε η πίτα στην φετινή Ευρωβουλή. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λοιπόν θα βρεθεί για ακόμη μια πενταετία στο τιμόνι της Ευρώπης. Ακολουθούν οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι του Γη Φέρχοστακ. Ενώ παρόλα αυτά η ζημιά των αντιλαϊκών μέτρων και ο θυμός των ψηφοφόρων είναι εμφανής στις απώλειες που καταγράφει κάθε ευρωομάδα.
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα βρεθεί για ακόμη μια πενταετία στο τιμόνι της Ευρώπης. Ακολουθούν οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι του Γκι Φέρχοφστατ. Παρ' όλα αυτά, η ζημιά των αντιλαϊκών μέτρων και ο θυμός των ψηφοφόρων είναι εμφανής στις απώλειες που καταγράφει κάθε ευρωομάδα. Hello, thank you. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αποθεώνεται. Είναι πεπισμένος ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Υποθέτω ότι θα επιλεγώ γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα νίκησε ξεκάθαρα. Πρέπει να διαπραγματευτώ με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις για την οργάνωση της πλειοψηφίας. Other political forces in order to organize majority. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν εκλέγεται με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Όμως δεν είναι δεσμευτικό. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα χάνει 60 έδρες. Είναι βέβαιο επίσης πως χωρίς συμφωνία με σοσιαλδημοκρατική ομάδα είναι αδύνατη πλειοψηφία. Βέβαια, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί εν τέλει να μην είναι κανένας από τους υποψήφιους. Αντιθέτως, υπάρχει ευελιξία να επιλέγει τρίτο πρόσωπο για το τιμόνι. Ερχόμαστε τώρα πάλι στα δικά μας. Δρυμύτατη επίθεση κατά της απερχόμενης δημοτικής αρχής και όσων αντιτίθενται στην υποψηφιότητά του, εξαπέλυσε ο νεοεκλεγής δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. Σε δηλώσεις που έκανε λοιπόν ο κ. Μπέος προς το συγκεντρωμένο πλήθος και ενώ στον ουρανό είχαν αφαιθεί λευκά περιστέρια, ευχαρίστησε τους δημότες που τον εμπιστεύτηκαν και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των καλλιτεχνών από την Αθήνα που συνυπέγραψαν κατά της υποψηφιότητάς του, τους οποίους μάλιστα χαρακτήρισε και ανθρώπους της αρπαχτής. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Αναγκάστηκα Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, μια νίκη όλου του Βόλου. Όλου του Βόλου. Αναγκάστηκα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Δεν αισθάνομαι ούτε ο Ρουβάς, αισθάνομαι ένας από εσάς. Αφήστε με λοιπόν να πω αυτά που αισθάνομαι μέσα από την ψυχή μου. Γιατί πραγματικά έχω συγκινηθεί ιδιαίτερα από τη σημερινή μέρα, από εσάς. Αναγκάστηκα να βγω να μιλήσω 5-10 λεπτά πιο νωρίς για να διακόψω. Έναν άνθρωπο χωρίς αξιοπρέπεια. Που αύριο ούτως ή άλλως η Κουμουνδούρου θα τον έχει στείλει στο σπίτι του. Γιατί εσείς το στείλατε σήμερα. Όμως η σημερινή νίκη είναι αφιερωμένη σε όλο το Βόλο. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω 5 πράγματα. Όλοι αυτοί παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει να απευθυνθώ σε εσάς. Δεν είμαι τηλεοπτικό στάρ, δεν με πειράζει αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Το τελευταίο διάστημα δέχτηκα έναν πόλεμο λισαλαίο, γεμάτο λάσπη, συκοφαντία,
που πρόσβαλαν πιο πολύ τη γενέτειρά μου το Βόλο, μετά εμένα προσωπικά και τον πατέρα μου και τη μάνα μου που πολύ θα ήθελα να ήταν εδώ αυτή τη στιγμή. Κάθισα πραγματικά και αναρωτήθηκα, αυτός ο πόλεμος που πραγματικά δεν είχε προηγούμενο ποτέ στη μεταπολίτευση τα τελευταία 40 χρόνια, σε έναν άνθρωπο, ένα ολόκληρο σύστημα που πριν 3 χρόνια με οδήγησε στη φυλακή, πάλι σήμερα απέναντί μου τις τελευταίες 10 μέρες για να στηρίξουν τι, το ίδιο το σύστημα, να στηρίξει αυτούς που εκπροσωπούν το σύστημα. Και αναρωτήθηκα, οι άνθρωποι λέει των δίθεν προοδευτικών δυνάμεων, της δίθεν κουλτούρας, των γραμμάτων, της τέχνης και της πουτάνας της αρπαχτής. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που οδήγησαν αυτή τη χώρα σε αυτό τον ξεφτυλισμό και τον ελληνικό λαό, θεωρούν τους εαυτούς τους. Αυτά βγαίνουν, ξέρετε, μέσα από την ψυχή. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος να τα γράφουν σε ένα χαρτί τα κόμματα και να τα διαβάζω. Είμαι άνθρωπος με ευαισθησίες. Είμαι πατέρας 5 παιδιών και να είστε σίγουροι ότι θα πεθάνω για πάρτι σας. Στις επόμενες εκλογές, ξέρετε, η δικιά μου περιουσία είναι ο λόγος τιμής. Στις επόμενες εκλογές, παγκοσμίως, δεν θα υπάρχει ποσοστό 90%, μόνο ο Βόλος θα το έχει. Γιατί αυτά που κλέβανε τόσα χρόνια αυτοί για να παίρνουν οι άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, ο κάθε αποτυχημένος Νταλάρας και Κιμούλης, σε χάσαν να φωνάξουν το Φασουλί να τους κάνει καμιά δήλωση υποστήριξης. Να ξέρατε πόσα εκατομμύρια έχουν πάρει από το Υπουργείο Πολιτισμού όλοι αυτοί οι κοπρίτες στην υγεία των κορόιδων του εμάς. Γιατί θεωρούσανε ότι είναι μουσικοί, συνθέτες, άνθρωποι των γραμμάτων και της τέχνης, και εμείς ήμασταν οι εργάτες, τα κορόιδα, οι απλοί άνθρωποι. Έτσι λειτουργούσαν τόσα χρόνια και ελέγχανε το σύστημα. Και τώρα τους ενοχλεί, αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς λοιπόν ήρθαμε με τη δικιά σας τη βοήθεια για να μείνουμε στο Βόλο, να γράψουμε ιστορία, και θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι. Γιατί δεν έχουμε πολίτες δύο ταχυτήτων, δεν έχουμε πολίτες δύο βήτα διαλογής. Για μας ο Βόλος είναι ένας και αδιαίρετος. Σήμερα είναι η αρχή. Σήμερα όλη η Ελλάδα από το δημοκρατικό Βόλο, από το Βόλο της πραγματικής κουλτούρας, παίρνει ένα μήνυμα. Παίρνει ένα μήνυμα να αλλάξει τα δρόμενα όλης της χώρας. Γιατί 40 χρόνια αυτοί κάναν αυτό που κάναν στην πατρίδα μας, εμάς. Ας δώσουν στην ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, σε ανθρώπους που δεν έχουν ξανασχοληθεί με τα κοινά, που δεν έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, που δεν έχουν... Αυτά δήλωσε λοιπόν ο κύριος Μπέος για τους ανθρώπους της αρπαχτής, όπως τους χαρακτήρισε. Θα πάμε τώρα σε μια επίθεση μυστήριο. Επίθεση με σφαίρες από βαρύ πυροβολικό σημειώθηκε την Κυριακή αργά την νύχτα στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ επί της Χαριλάου Τρικούπη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον ακάλυπτο χώρο πίσω από το κτίριο βρέθηκαν κάλικες από σφαίρες μεγάλου διαμετρήματος, ενώ ανιχνεύτηκαν και τρύπες στον τοίχο του κτιρίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση έγινε από τη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Βαλτετσίου, καθώς στο σημείο βρέθηκε ένας κάλικας από Καλάσνικοφ. Οι σφαίρες βρέθηκαν στο δεύτερο όροφο στο γραφείο του Χρήστου Πρωτόπαπα και στον τρίτο όροφο, όπου είναι ο χώρος των συσκέψεων. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι άντρες της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν το θέμα στενά. Διεθνείς εξελίξεις τώρα και θα πάμε στην Ιερουσαλήμ, όπου εκεί ιστορική συνάντηση σημειώθηκε μεταξύ του Βαρθολομαίου και του Πάπα Φραγκίσκου. Για πρώτη φορά, μετά από μισό αιώνα, οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας συναντήθηκαν στους Αγίους Τόπους και επισφράγισαν το καλό κλίμα με κοινή διακήρυξη των 8 σημείων. Ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανταλλάσσουν ασπασμό στο Ναό της Αναστάσεως πριν κατευθυνθούν και προσευχηθούν μαζί στον Πανάγιο Τάφο. Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας συναντήθηκαν στους Αγίους Τόπους και επισφράγησαν το καλό κλίμα με κοινή διακήρυξη 8 σημείων. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ ήταν ηλεκτρισμένη μετά την απόφαση των Ισραηλινών αρχών να περιορίσουν την πρόσβαση στους Άραβες χριστιανούς. Ήρθαμε εδώ για να καλωσορίσουμε τον Πάπα. Επισκέπτεται την πόλη μας, την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ που είναι δική μας. Όπως είδατε, ήρθαμε εδώ για να προσευχηθούμε. Προσευχόμαστε και καλωσορίζουμε τον Πάπα. Εκείνοι μας εμποδίζουν. Στην κοινή τους διακήρυξη, οι επικεφαλείς των δύο εκκλησιών υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων την ανησυχία τους για τις διώξεις που υφίστανται οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής. Οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ καλωσόρισαν τον Πάπα, αλλά δεν μπόρεσαν να προσαγγίσουν τον Άγιο Πατέρα, διότι ο στρατός και η αστυνομία έχουν αποκλείσει όλες τις εισόδους της παλαιάς πόλης, ιδιαίτερα εκείνες που οδηγούν στον Πανάγιο Τάφο. Στην Ουκρανία θα πάμε τώρα, που εκεί ένας Ιταλός φωτορεπόρτερ και Ρώσος διερμηνέας σκοτώθηκαν στην ανατολική πλευρά της χώρας, ενώ κάλυπταν συγκρούσεις ανάμεσα σε κυβερνητικές δυνάμεις και φιλορώσους αυτονομιστές. Ο 30χρονος φωτορεπόρτερ Αντρέα Ρονκέλη και ο Ρώσος διερμηνέας του Αντρέι Μιρόνοφ σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία ενώ κάλυπταν συγκρούσεις ανάμεσα σε κυβερνητικές δυνάμεις και φιλορώσους αυτονομιστές. Σκοτώθηκαν το Σάββατο 24 Μαΐου και οι σωροί τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σλαβιάνσκ. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, τραυματίστηκε και ένας Γάλλος δημοσιογράφος. Ήταν μαζί με τον Ιταλό φωτορεπόρτερ και τον Ρώσο διερμηνέα όταν βρέθηκαν σε μια γειτονιά στα νότια του Σλαβιάνσκ, όπου υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. Το τελευταίο διάστημα, στις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 20 άτομα. Στη Νέα Υόρκη τώρα, το Μουσείο Μνήμης για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους άνοιξε τις πύλες του για το κοινό. Η λειτουργία τους πάντως δημιουργεί αντιδράσεις στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους για το γεγονός ότι τα λείψανα που βρέθηκαν στα συντρίμια αποτελούν εκθέματα του μουσείου. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα πάμε να δούμε κατά πόσο είναι δύσκολη η καιρή για τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το επόμενο βίντεο που θα δούμε είναι από το Euronews. Hello.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Business Weekly. Δύσκολη καιρή για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Ξεκινάμε με την Credit Suisse που παραδέχτηκε την ενοχή της τα τελευταία 20 χρόνια ενώπιον των Αμερικανικών αρχών. Η βοήθεια προς τους πλούσιους Αμερικανούς στη φοροδιαφυγή κοστίζει στην Ελβετική Τράπεζα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ψηφιακή οικονομία δεν φαίνεται να είναι απρόσβλητη από τα προβλήματα. Η αρμόδια Επιτροπή για τον Ανταγωνισμό στην Ιταλία αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει μια έρευνα για το TripAdvisor για τις πιθανές αθέμητες πρακτικές. Η ταξιδιωτική ιστοσελίδα κατηγορεί ότι δεν έκανε αρκετά για την καταπολέμηση κακόβουνα σχολείων που βλάπτουν τις επιχειρήσεις. Πρόβλημα μπορεί να προκύψει και από ένα απλό λάθος υπολογισμού. Κάτι προφανώς πήγε στραβά στη Γαλλία όταν οι φορείς εκμετάλλευσης στο σιδηροδρόμο παραδέχτηκαν ότι αγόρασαν εκατοντάδες τρένα που όμως δεν χωρούν στους σταθμούς. Τέλος, τα McDonald's βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων για τους χαμηλούς μισθούς. Πρώτα, ας δούμε τις λεπτομέρειες συμφωνίας που επετέφθηκε από την Credit Suisse με την Αμερικανική κυβέρνηση. Ένοχη για συνδρομή σε φοροδιαφυγή πλούσιων Αμερικανών κρίθηκε η Credit Suisse. Η δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα παραδέχτηκε ότι συνέβαλε στην απάτη και καλείται να πληρώσει πρόστιμο ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Αμερικανικές αρχές. Είναι το υψηλότερο πρόστιμο που επιβάλλεται σε τράπεζα για φορολογική απάτη. Η Credit Suisse συμφώνησε να κριθεί ένοχη για εγκληματικές κατηγορίες που αφορούν την παρεμβατική παράνομη δραστηριότητά της. Είναι η μεγαλύτερη τράπεζα που κρίθηκε ένοχη τα τελευταία 20 χρόνια. Η περίπτωση δείχνει ότι κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την παγκόσμια εμβέλεια, δεν είναι πάνω από τον νόμο. Η Credit Suisse θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τράπεζα πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της ώστε να μην μπορούν οι εύποροι Αμερικανοί να αποκρύπτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το 2009 η επίσης ελβετική UBS είχε συμφωνήσει στην καταβολή προστίμου ύψους 780 εκατομμυρίων δολαρίων για αντίστοιχη υπόθεση, χωρίς όμως να παραδεχτεί την ενοχή της. Αν είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, ποιος θα σας αποτρέψει από το να ανεβάσετε μια κακή κριτική των αντιπάλων σας στην TripAdvisor? Σίγουρα όχι η δημοφιλής ταξιδιωτική ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές ανταγωνισμού που έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Η εταιρεία υπογραμμίζει τη σκληρή στάση της απέναντι στην απάτη σε μια υπόθεση που θα φέρει στο φως τα ψευδή σχόλια ανταγωνιστών σε δημοφιλείς ταξιδιωτικές ιστοσελίδες. Στο μικροσκόπιο του παρατηρητηρίου ανταγωνιστικότητας της Ιταλίας βρίσκονται ταξιδιωτικές ιστοσελίδες. Το TripAdvisor βρίσκεται μεταξύ αυτών που ερευνώνται. Το παρατηρητήριο εξετάζει αν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην δημοσιεύονται ψευδή σχόλια από επισκέπτες του site. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από διαμαρτυρίες ξενοδόχων αλλά και ιδιοκτητών εστιατορίων. Μάλιστα υπάρχουν υποψίες ότι δημοσιεύτηκαν κριτικές πολιτών για μέρη τα οποία δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ. Το TripAdvisor από την πλευρά του απάντησε ότι η ομάδα 200 ατόμων ελέγχει εντελεχώς τα σχόλια που ανεβάζουν οι επισκέπτες του. Από το παρατηρητήριο δεν γλίτωσαν ακόμη δύο ιστοσελίδες, το Booking και το Expedia. Στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι μειώνουν τον ανταγωνισμό αφού δεν επιτρέπουν στους πελάτες να διαπραγματευτούν και να κερδίσουν καλύτερες τιμές. Ωστόσο, ο έλεγχος συνεχίζεται. Τα ασφαλή συμπεράσματα αναμένονται μετά τον Αύγουστο του 2015. Υπήρξε μεγάλη αμηχανία στη Γαλλία όταν οι σιδηροδρομικές εταιρείες παραδέχτηκαν τα νέα περιφερειακά τρένα που έχουν αγοράσει είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος για αρκετές πλατφόρμες σταθμών. Είτε φταίνε τα διαφορετικά τεχνικά πρότυπα, είτε φταίει η παρεξήγηση μεταξύ του χρήστη και του φορέα, ένα είναι βέβαιο. Η επίλυση του προβλήματος θα κοστίσει 50 εκατομμύρια ευρώ. 2.000 τρένα αξίας 15 δισεκατομμυρίων ευρώ παρήγγειλαν οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι, κάποιος όμως δεν υπολόγισε σωστά τις διαστάσεις, καθώς οι σειρμοί δεν χωρούν στις πλατφόρμες πολλών περιφερειακών σταθμών. Το πρόβλημα αναγκάζει την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου να προχωρήσει σε έργα ανάπλασης 1.200 σταθμών. Το ζήτημα όμως είναι ποιος θα τα χρηματοδοτήσει. Δεν πρόκειται να πληρώσουμε ούτε ένα σεντ για αυτό το έργο. Δεν είμαστε τόσο ανόητοι όπως κάποιοι νομίζουν, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών της Γαλλίας. Την υπόθεση έφερε στο φως εβδομαδιαία σατυρική εφημερίδα. Το πρόβλημα προέκυψε επειδή η διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου έδωσε λάθος διαστάσεις των σταθμών στην εταιρεία χρήστη SNCF. Τα έργα στους σταθμούς έχουν ξεκινήσει ήδη και το κόστος τους μέχρι σήμερα φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Στο παράλογο σύστημα των γαλλικών σιδηροδρόμων που διαχωρίζει το χρήστη από τον διαχειριστή του δικτύου, επέριψε την ευθύνη ο Υπουργός Μεταφορών Φρεντερίκ Κιβιλιέ. Όλα ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενέτειρα της αλυσίδας Fast Food. Κατόπιν η διαμαρτυρία για τους χαμηλούς μισθούς εξαπλώθηκε σε όλα τα εστιατόρια McDonald's. Οι υπάλληλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν τον κατώτατο μισθό τους να αυξηθεί σε 15 δολάρια ανά ώρα. Δύσκολη καιρή για τα McDonald's. Οι υπάλληλοι της μεγαλύτερης αλυσίδας fast food στον κόσμο διαμαρτύρονται ζητώντας αύξηση του ορομισθίου στα 15 δολάρια από τα 8 και το δικαίωμα στην ίδρυση σωματείων. 100 διαδηλωτές συνελήφθησαν κατά διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά της εταιρείας στο Σικάγο μία ημέρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης των μετόχων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φουντώσει η συζήτηση για την ανισότητα στους μισθούς, με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιέζει για αύξηση της κατώτατης αμοιβής στα 10,10 δολάρια την ώρα, συναντώντας την αντίδραση των Ρεπουμπλικανών. Στη συνέλευση θα συζητηθεί η έγκριση ή μη της ετήσιας αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου Ντόν Τόμψον, ο οποίος πέρσι είχε λάβει 9,5 εκατομμύρια δολάρια. Οι μέτοχοι σε μεξικανική αλυσίδα fast food αρνήθηκαν να εγκρίνουν το προσχέδιο για την ετήσια αποζημίωση των δύο διευθυντών της που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 3,5 εκατομμύρια υπάλληλοι σε fast food στις Ηνωμένες Πολιτείες αμείβονται κατά μέσο όρο με 8,80 δολάρια την ώρα. That's all for this week. Ας ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της επόμενης εβδομάδας. Τη Δευτέρα θα έχουμε μια συνολική εικόνα για το γερμανικό δίκτυο των οικοκυριών. Την επόμενη μέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκινάει το οικονομικό φόρουμ στην Πορτογαλία. Την Πέμπτη θα δημοσιευτούν οι νέες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το πρώτο τρίμηνο και η εταιρεία Kingfisher δημοσιεύει τα τελευταία της αποτελέσματα. Τέλος, την Παρασκευή θα μετρήσουμε το παλμό της Ιαπωνικής Μεταποιητικής Δραστηριότητας με το δίκτυο PMI για το μήνα Μάιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα σας δούμε σύντομα. Fine4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Fine4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Η Clean Μελισσάρης. Οικολογικός καθαρισμός, φύλαξη, επιδιορθώσεις χαλιών. Ταπιτοκαθαριστήρια Multiclean. Ποιότητα και οικονομία επιτάπητος με έκπτωση έως 25%. Αττική Βιωτία Εύβοια. 210-9958.000. Επανήλθαμε λοιπόν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα πάμε στον Edward Snowden, ο οποίος έγινε κόμικ. Η ζωή αλλά και οι πρόσφατες αποκαλύψεις που του ταρακούνησαν την εμφύλιο πρωταγωνιστούν σε ένα βιβλίο που κυκλοφορεί όχι μόνο σε έντυπη αλλά και σε ψηφιακή μορφή με τον τίτλο Beyond Edward Snowden. Ο Edward Snowden έγινε κόμικ. Η ζωή αλλά και οι πρόσφατες αποκαλύψεις του που ταρακούνησαν την Ηφίλιο πρωταγωνιστούν στο βιβλίο που κυκλοφορεί όχι μόνο σε έντυπη αλλά και σε ψηφιακή μορφή. Ο άνθρωπος που αποκάλυψε το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολουθήσεων που έχει γίνει ποτέ, ξεσκεπάζοντας τις μεθόδους και τις πρακτικές της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εργαζόταν ως τεχνικός, δημιούργησε διαδοχικές αντιδράσεις σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες. Συγγραφέας του κόμικ είναι η Βάλερι Τωράτζιο, η οποία στην αρχή ξεκίνησε για να κάνει μια βιογραφία, στην οποία τελικά πρόσθεσε και αρκετά δραματικά στοιχεία. Αφορά τη ζωή του Edward Snowden. Ξεκινάμε από τα παιδικά του χρόνια που ήταν σπασιπλάκι και του άρεσαν τα Ιαπωνέζικα animation και έκανε πλάκες, μέχρι το σημείο που έγινε ο μεγαλύτερος πληροφοριοδότης, δίνοντας στη δημοσιότητα χιλιάδες απόρριτα έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συγγραφέας έχει εργαστεί στη διάσημη DC Comics γράφοντας ιστορίες των X-Men αλλά και για τη σειρά Τιμωρός της Marvel. Το κόμικ αναφέρεται εκτενώς στον Glenn Greenwald, τον δημοσιογράφο του Guardian, που δημοσίευσε πρώτος τα έγγραφα που είχε διαρρεύσει ο Snowden. Αληθινά πρόσωπα είναι οι βασικοί χαρακτήρες στο κόμικ. Προφανώς και στο βιβλίο για τον Snowden πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος. Πιστεύω όμως ότι και ο Glenn Greenwald παίζει σημαντικό ρόλο. Εάν χρειαζόταν να βρω κάποιον από την ιστορία που θα θεωρούσα ότι είναι ήρωας, αυτός θα ήταν ο Glenn Greenwald. Η Βάλερι Τωράτζιο έγραψε την ιστορία ενώ ο Dan Lauer έκανε την εικονογράφηση. Ο Snowden έχει κατηγορηθεί για κατασκοπία αλλά και άλλα σημαντικά αντικείμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιμετωπίζει ποινή φυλάξης που φτάνει τα 30 χρόνια, αν τελικά συλληφθεί και περάσει από δίκη. Η Ρωσία του έχει προσφέρει προσωρινό πολιτικό άσυλο για ένα χρόνο. Which is a demonstration how the US government co-opts US corporate power to its own ends. Θα δούμε τώρα τους κυνηγούς ενός κομίτη. Πριν λίγο καιρό είχαμε δει τη Ροζέτα να ενημάζεται για το κρίσιμο μέρος του κοσμικού της ταξιδιού. Τώρα θα δούμε τον διευθυντή της πτήσης, Ανδρέα Κομάζο, ο οποίος τονίζει πως είναι η στιγμή κλειδί. Ή λειτουργεί ή όχι. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει τη Ροζέτα να ετοιμάζεται για το κρίσιμο μέρος του κοσμικού της ταξιδιού. Είμαστε σε μια σημαντική φάση, γιατί ξεκινήσαμε τους ελιγμούς λίγες μέρες πριν για να πλησιάσουμε τον κομίτη. Είναι η στιγμή κλειδί, ή λειτουργεί ή όχι. Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ γεμάτοι. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πτήσεις γύρω από τον κομίτη. Κανείς δεν το έκανε αυτό ποτέ, οπότε θα πρέπει να μάθουμε να πετάμε. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, άρα η καλή συνεργασία είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Αγαπητή Ροζέτα, ελπίζω να εκτίμησες το πόσο σε φρόντισα και σου εύχομαι τα καλύτερα για τους επόμενους μήνες. Ήρεμα, έχουμε μπροστά μας αρκετές εβδομάδες ελιγμών. Μην τρέμεις, ηρέμησε. Όλα γρήγορα θα τελειώσουν. Θα μεταφερθούμε τώρα στο Λονδίνο και συγκεκριμένα θα πάμε σε μια κάβα όπου εκεί ένα μπουκάλι κρασί ή ένα ουίσκι 55 ετών κοστίζει περίπου 120.000 λίρες. Ιδιοκτήτης της κάβας είναι ο Ρώσος πολυεκατομμυριούχος Γεβένη Τσιβάρκιν. Τα κρασιά της Ιδονής. Αυτό είναι το όνομα μίας από τις πιο ακριβές κάβες του Λονδίνου. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε ένα μπουκάλι κρασί ή ουίσκι 55 ετών που κοστίζει περίπου 120.000 λίρες. Ιδιοκτήτης της κάβας είναι ο Ρώσος πολυεκατομμυριούχος Γευγένη Τσιτσβάρκιν.
Πριν από μερικά χρόνια ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στη Ρωσία. Το 2008 κατηγορήθηκε για απαγωγή και εκβιασμό, όμως εκείνος υποστηρίζει πως τον παγίδευσαν διεφθαρμένοι αξιωματούχοι. Πούλησε την επιχείρησή του και αγόρασε εισιτήριο χωρίς επιστροφή με προορισμό το Λονδίνο. Εδώ δεν υπάρχει διαφθορά. Αν ένα μέλος του κοινοβουλίου αγοράσει με δημόσιο χρήμα ένα εισιτήριο για την Ισπανία, θα χάσει τη θέση του. Για εμάς τους Ρώσους, εδώ η κατάσταση είναι τόσο διαφορετική. Εδώ απλά δεν υπάρχει διαφθορά. For Russian mind, there is no corruption at all. Η εφαρμογή των νόμων αλλά και το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον τραβούν σαν μαγνήτη τους Ρώσους μεγιστάνες. Οι Sunday Times δημοσίευσαν κατάλογο με τους πλουσιότερους ανθρώπους του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις πρώτες πέντε θέσεις, οι τρεις είναι Ρώσοι. Ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης της Chelsea, Ρωμάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος την δεκαετία του 90 απέκτησε περιουσία που ανέρχεται σε 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Βρετανία βρήκε καταφύγιο και ο Άλισε Ρουσμάνοφ. Πρόκειται για τον πλουσιότερο άνθρωπο της Ρωσίας και συνιδιοκτήτη της Arsenal. Ο πλουσιότερος Ουκρανός Ρινάτ Εχμέτοβ πλήρωσε 140 εκατομμύρια λίρες για ένα διαμέρισμα στο One Hyde Park. Οι πλούσιοι Ρώσοι δεν αγοράζουν μόνο ακριβά διαμερίσματα, στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία και επενδύουν στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Υπολογίζεται ότι οι Ρώσοι και Ανατολικοευρωπαίοι αντιπροσωπεύουν το 10% των αγοραστών των πολυτελών κατοικιών. Αλλά ο Τζόναθαν Χέλγουεντ, διευθυντής ενός μεγάλου μεσητικού γραφείου, δεν βλέπει νέους αγοραστές λόγω της Ουκρανικής κρίσης. Το Λονδίνο πάντα ήταν ένα σχετικά ασφαλές καταφύγιο. Εδώ υπάρχει εγγύηση της ιδιοκτησίας ενός ακινήτου και εμπιστοσύνη στο νομικό σύστημα. Είμαστε πολύ πιο φιλόξενοι σε σχέση με άλλες χώρες. Οι επενδυτές ξέρουν πως εδώ δεν αλλάζουν ξαφνικά οι κανόνες και ο ιδιοκτήτης δεν κινδυνεύει να χάσει την περιουσία του. Όμως οι κανόνες έχουν αλλάξει και ίσως τελειώνει ο μήνας του μέλητος μεταξύ Λονδίνου και ρωσικής ολιγαρχίας. Μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις σε κάποια πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο Πούτιν. Τα μέτρα περιλαμβάνουν το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και τη μη χορήγηση βίζας για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις σε εταιρείες και τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εστίασε σε Ρώσους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες. Ορισμένοι υποστηρίζουν πως πρόκειται για πολιτικό συμβιβασμό. Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνονται σε όσους είναι άμεσα υπεύθυνοι για την πολιτική της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Πρόκειται για τους αξιωματικούς που βρίσκονται στην Κρυμαία, αλλά και για Ρώσους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ της επέμβασης στην Κρυμαία. Για όσους έλυσαν τα χέρια του Βλαντιμίρ Πούτιν. Όμως οι πραγματικοί φίλοι του Ρώσου Προέδρου δεν έχουν υποστεί κυρώσεις. Μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις και σπίτια στο Λονδίνο και που στέλνουν τα παιδιά τους στα βρετανικά σχολεία και πανεπιστήμια. Για όσους έχουν χτήματα και πανάκριβα εξωτερικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εμπλέκονται άμεσα. Μέχρι στιγμής, οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τους έχουν αγγίξει πραγματικά. Τα τελευταία 20 χρόνια υπολογίζεται ότι εταιρείες από τη Ρωσία και τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης έχουν επενδύσει στο Λονδίνο περίπου 82 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως δύο μήνες μετά τις πρώτες κυρώσεις, ποιες είναι οι απώλειες για το City του Λονδίνου? Οι κυρώσεις είναι περιορισμένες, αφορούν έναν αριθμό ανθρώπων και τις εταιρείες που ελέγχουν. Όμως στην πραγματικότητα δεν έχουν αποτέλεσμα, ούτε άμεσο νομικό αντίκτυπο αν θέλετε. Τίποτα δεν έχει ουσιαστικά αλλάξει για τις ρωσικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου ή για τις βρετανικές επιχειρήσεις που έχουν γραφεία στη Μόσχα. Τελικά οι κυρώσεις βλάπτουν γιατί δημιουργούν ατμόσφαιρα αβεβαιότητας και καχυποψίας. Εχθρικό κλίμα, αν θέλετε. Ο Μπιλ Μπράουντερ μάχεται υπέρ της επιβολής κυρώσεων κατά του Πούτιν από τότε που ο δικηγόρος του Σεργέι Μαγνίτσκι πέθανε σε φυλακή της Μόσχας το 2009. Λίγο πριν συλληφθεί, ο Μαγνίτσκι είχε αποκαλύψει μια τεράστια απάτη δωροδοκίας ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Μπράουντερ έπεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε κυρώσεις, όμως η Ευρώπη δεν ακολούθησε. Οι Ευρωπαίοι έχουν επιβάλει κυρώσεις σε έναν ορισμένο αριθμό ατόμων, αλλά δεν έχουν αγγίξει τους ολιγάρχες του Πούτιν. Αν θέλουν να σταματήσουν τον Πούτιν, πρέπει να χτυπήσουν εκεί που πονάει, δηλαδή στους φίλους και συνεργάτες του. Ο Πούτιν έχει πολλά χρήματα, ακόμη και αν κάποιες φορές άλλοι τα διαχειρίζονται ή δηλώνουν πως είναι δικά τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αγγίζουν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά οι Ευρωπαίοι κρατούν αποστάσεις. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αν θέλεις να τιμωρήσεις κάποιους ανθρώπους, πρέπει να βρεις πραγματικούς υπεύθυνους και όχι απλά να δημιουργείς εντυπώσεις. Είναι όμως σωστή η επιβολή κυρώσεων εναντίον του Πούτιν για την προσάρτηση της Κριμαίας? Πολλοί Ρώσοι ισχυρίζονται πως δεν οδηγούν πουθενά και κατηγορούν τον ΝΑΤΟ για την κλιμάκωση της έντασης. Το 1994 η Ουκρανία εγκατέλειψε τα πυρηνικά της σχέδια με αντάλλαγμα την αναγνώριση των συνόρων της τόσο από τη Δύση όσο και από τη Ρωσία. Η συμφωνία περιελάμβανε και την τήρηση ουδετερότητας, όμως η Μόσχα υποστηρίζει πως το ΝΑΤΟ κινήθηκε επιθετικά. Γνωρίζουμε ότι το 2008 Ουκρανία και Γεωργία φλέρταραν με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και τους δόθηκε το πράσινο φως για να έρθουν πιο κοντά, ακόμα και αν η προοπτική ένταξης δεν ήταν ποτέ ρεαλιστική. Η απειλή του ΝΑΤΟ, που έφτασε στο κατόφλι της Ρωσίας, όθησε την κατάσταση στα άκρα και οδήγησε στην προσάρτηση της Κριμαίας ή στην επανένωση με τη Ρωσία, όπως θα έθεταν κάποιοι. Σε κάθε περίπτωση, ήταν ένα αμυντικό βήμα για τη Ρωσία. Όμως η προσάρτηση της Κριμαίας έχει ενισχύσει σημαντικά την δημοτικότητα του Προέδρου Πούτιν. Για πολλούς Ρώσους η ένωση με την Κριμαία αποκαθιστά μια ιστορική αδικία, ενώ δεν πιστεύουν πως οι κυρώσεις θα βλάψουν την οικονομία της χώρας. Όμως άλλοι φοβούνται πως η ρωσική οικονομία θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα. Αν και οι οικονομικές κυρώσεις θα προκαλέσουν πόνο, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το πολιτικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Οι περιορισμοί σε τράπεζες και εταιρείες μπορεί να κάνουν τεράστια ζημιά στη ρωσική οικονομία και ίσως οδηγήσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε έναν οδυνηρό συμβιβασμό. Θα μπορούσε όμως να εδραιώσει το καθεστώς, αφού θα έβγαζε εκτός παιχνιδιού τους προοδευτικούς φιλοδυτικούς πολίτες. Αν απομονωθούν οι τεχνοκράτες, η ρωσική ελίτ μπορεί να οδηγηθεί στα άκρα και να συμπεριφερθεί με έπαρση και εγωισμό. Τέτοια είναι η συμπεριφορά της ουκρανικής ελίτ και εδώ ξεκάθαρα έχουν γίνει λάθη. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δυτικοί. Παίρνουν μεγάλο ρίσκο με αβέβαιο όφελος. Θα παραμείνουμε στην Αγγλία. Αυτή τη φορά όμως θα πάμε να δούμε ένα μουσείο το οποίο χρησιμοποίησε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ξεκλειδώσει τα μυστικά που κρύβουν 8 από τις 120 μούμιες του, που είναι από τα πλέον πιο δημοφιλή εκθέματα για τους εκατομμύρια επισκέπτες του. Science. Το Βρετανικό Μουσείο χρησιμοποίησε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ξεκλειδώσει τα μυστικά που κρύβουν 8 μούμιες του, που είναι από τα πλέον δημοφιλή εκθέματα για τους εκατομμύρια επισκέπτες του. Η ανάλυση με ειδικό αξονικό τομογράφο αποκάλυψε το πρόσωπο μερικών από τις μούμιες για πρώτη φορά στην ιστορία, δίνοντας παράλληλα εξαιρετικές πληροφορίες για τα έθιμα ταφής και την ταρίχευσή τους. Όλα τα ευρήματα των ελέγχων παρουσιάζονται στο πλαίσιο της έκθεσης Αρχαίες Ζωές, Νέες Ανακαλύψεις, που φιλοξενείται αυτή την περίοδο στο Δημοφιλές Μουσείο. Χρησιμοποιούμε τους καλύτερους αξονικούς τομογράφους που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Έχουμε το καλύτερο λογισμικό που μας επιτρέπει να μετατρέψουμε χιλιάδες κομματάκια που εντοπίζονται μετά τη σάρωση και να τα μετατρέψουμε σε αυτό που ονομάζουμε οπτικοποίηση, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από μια τρισδιάστατη αναπαράσταση των στοιχείων που μας αποκαλύπτουν τα σκαναρισμένα δεδομένα. Οι ερευνητές εξέτασαν εξονυχιστικά την κάθε μούμια έτσι ώστε να φτιάξουν μια υψηλής ευκρινίας τρισδιάστατη εικόνα. Από τη στιγμή που ψηφιοποιείται το εξειδικευμένο προσωπικό του μουσείου, μπορεί να αφαιρέσει το κάθε στρώμα και να φανερώσει το πρόσωπο της κάθε μούμιας έτσι όπως ήταν κάτω από τους επιδέσμους. Πέρα όμως από αυτό, μπορεί να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή τους, τις διατροφικές συνήθειες και τις αρρώστιες που αντιμετώπισαν. Βλέποντας μέσα στα σώματα, κοιτάζοντας κάτω από τους επιδέσμους, μπορούμε να καταλάβουμε πώς ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ποια ήταν η ηλικία τους, από τι αρρώστιες έπασχαν. Μπορούμε επίσης να συμπεραίνουμε πώς διατηρήθηκαν αυτές οι μούμιες και ποιες ήταν οι διαδικασίες ταρίχευσης που χρησιμοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Ένα από τα πρόσωπα που αποκαλύφθηκαν ήταν αυτό μιας ιέριας στο ναό του Καρνάκ. Οι μούμιες του Βρετανικού Μουσείου προέρχονται από την περιοχή της Αιγύπτου και του Σουδάν. Η έκθεση Αρχαίες Ζωές Νέες Ανακαλύψεις στο Βρετανικό Μουσείο ξεκινά στις 22 Μαΐου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Και από την Βρετανία θα πάμε στο Αζερβαϊτζάν και θα δούμε ένα αρχαίο έθνος, τους Σούντις, οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη και πλούσια ιστορία. Το επόμενο βίντεο που θα δούμε είναι από το Euronews. Το χωριό Νίτζ στο Αζερβαϊτζάν κατοικείται από τους απογόνους των Αλβανών του Καυκάσου. Οι Ούντις είναι μία από τις πιο αρχαίες φυλές του κόσμου. Έχουν διατηρήσει τις παραδόσεις και τη γλώσσα τους που κρύβει μια υπέροχη ιστορία. Οι Ούντις είναι ένα αρχαίο έθνος με μεγάλη και πλούσια ιστορία. Σήμερα υπάρχουν μερικές χιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Περίπου 4.000 Ούντις ζουν εδώ, στο Νίτζ. Το χωριό δεν βρίσκεται μακριά από την πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου των Αλβανών του Καυκάσου. Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι αυτή η γη ανήκε πάντα στους Ούντις. Στο αλβανικό κράτος του Καυκάσου υπήρχαν 26 φυλές. Οι Ούντις ήταν μία από τις πιο ισχυρές. Ξεχώριζαν για την πίστη τους, τη βίβλο τους, τη γλώσσα τους και τα γραπτά τους κείμενα. Ο χριστιανισμός ήταν η επίσημη θρησκεία της Αλβανίας του Καυκάσου. Οι Ούντι της Νίτζ διατήρησαν την πίστη τους ακόμα και στην Σοβιετική εποχή, όταν δεν υπήρχε χώρος προσευχής. Αυτή η αρχαία εκκλησία αναστηλώθηκε το 2007. Ο ιερέας που θα λειτουργεί εδώ σπουδάζει σε θεολογική σχολή του εξωτερικού. Οι Ούντις είναι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι. Η γλώσσα τους είναι μια σπάνιας ομάδας γλωσσών του Καυκάσου. Ανήκουμε στη χριστιανική εκκλησία της Ανατολής. Τώρα στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε την ανεξαρτησία της αλβανικής εκκλησίας στο Αζερμπαϊτζάν. Τα χριστιανικά σύμβολα πάντα ήταν κομμάτι της καθημερινότητας των Ούντις. Τα κοστούμια των μουσικών παραμένουν ίδια εδώ και αιώνες και έτσι διηγούνται την ιστορία της χριστιανικής πίστης. Εδώ μπορείτε να δείτε έναν αρχαίο σταυρό της Αλβανίας του Καυκάσου. Στην πίσω πλευρά υπάρχει ένας ήλιος με 8 βέλη. Συμβολίζει το προσκύνημα στο Ισραήλ. Όποιος φοράει αυτό το σταυρό σημαίνει πως βαφτίστηκε εκεί. Οι Ούντις ξεκινούν να μαγειρεύουν μόνο όταν η ζύμη έχει την ευλογία του Θεού. Η τσουκνίδα είναι το κύριο συστατικό του αφάρ. Αυτό το άγριο φυτό είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και στην αρχαιότητα αποτελούσε πηγή δύναμης για τους φτωχούς. Έμαθα να το μαγειρεύω από τη μητέρα μου. Εκείνη είχε διδαχτεί από τη γιαγιά μου. Τώρα εγώ μαθαίνω την κόρη μου να μαγειρεύει. Το αφάρ είναι δύσκολο φαγητό. Δεν είναι εύκολο. Αυτό το πιάτο θα υπάρχει όσο εμείς οι Ούντις βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Θα είναι πάντα ένα μέρος της ζωής μας. Οι Ούντις μιλούν τη γλώσσα των Αζέρων, όμως προτιμούν να χρησιμοποιούν την δική τους αρχαία γλώσσα. Το αρχαίο αλφάβητο έχει αντικατασταθεί από λατινικά γράμματα που είναι πιο εύκολα για τα μικρά παιδιά. Νέα σχολικά βιβλία δημοσιεύονται κάθε χρόνο. Η δημιουργός τους και δασκάλα Βενέρα Αντώνοβα τώρα ετοιμάζει ηλεκτρονικά λεξικά από Ούντι στα αγγλικά και από Ούντι σε αζέρικα. Η μητρική γλώσσα του Γκριγκόρη είναι η έμπνευσή του. Άρχισε να γράφει ποίηματα στην γλώσσα των Ούντις όταν ήταν μικρό αγόρι. Το βράδυ που συναντηθήκαμε δούλευε ένα ποίημα που προσέφερε ως δώρο γενεθλίων στη μητέρα του. Η μητρική μου γλώσσα είναι η μούσα μου. Η ήχη της είναι τόσο τέλειη. Μου επιτρέπει να μεταφράζω την ομορφιά του κόσμου σε λέξεις. Όταν φτάσαμε στο Νίτζ, το χωριό ετοιμαζόταν για τον γάμο δύο νέων ανθρώπων. Το κομμένο ψωμί στο κεφάλι της νύφης σημαίνει πως από εδώ και μπρος εκείνη είναι υπεύθυνη για το σπιτικό της. Την ίδια ώρα ο γαμπρός ξυρίζεται και γίνεται άνδρας. Όταν ένα παιδί γεννιέται είναι μωρό, μετά γίνεται παιδί και μετά έφηβος. Όμως για να γίνει άνδρας πρέπει να παντρευτεί. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Αυτό το ξύρισμα συμβολίζει το μεγάλο βήμα προς την ενήλικη ζωή. Δείχνει ότι γίνεται άνδρας.
Το τελετουργικό του γάμου έχει τις ρίζες του στην εποχή που οι άνδρες έφευγαν για κυνήγι, ώστε να θρέψουν τις οικογένειές τους. Κάποιος πυροβολεί ένα στόχο. Αυτή τη φορά πρόκειται για ένα κρεμμύδι που κρέμεται από το δέντρο. Όποιος πετύχει το στόχο έχει την τιμή να παραδώσει το όπλο στο γαμπρό. Από το Νίτζ φεύγουμε για τα Γκομπουστάν, γνωστά και ως φλεγόμενα βουνά. Έτσι αποκαλούν οι ντόπιοι τα περίφημα ηφαίστεια λάσπης. Θα γνωρίσουμε τη μαγική τους δύναμη στο επόμενο επεισόδιο του προγράμματος «Η ζωή των Αζέρων». Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε και για σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή Ζούγκλα Sports με τον Ανδρέα Θανασούλη. Από εμάς καλημέρα σας.